Ναι, καλό μεσημέρι εγώ κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε με τις νέες προκλήσεις των Τούρκων. Η Τουρκία απαντά με στρατιωτικές ασκήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ στην έναρξη των σεισμογραφικών ερευνών για το φυσικό αέριο στην Κύπρο από το υπερσύγχρονο ερευνητικό πλοίο Ramform Hyperion. Συγκεκριμένα, με δύο ναύτεξ που εξέδωσε χθες το βράδυ, η Τουρκία δεσμεύει τμήματα των οικοπαίδων 1, 6 και 7 προκειμένου να πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, αλλά και άσκηση ρημούλκησης υποβρύχιας συσκευής από τουρκικό πολεμικό πλοίο, πρακτική που, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, παραπέμπει σε άσκηση αμφιποβρυχιακού πολέμου. Η άσκηση είναι για τις 4 και 5 Μαΐου, δηλαδή για σήμερα και αύριο. Να σημειώσουμε την ίδια ώρα ότι το τουρκικό ερευνητικό Μπαρμπαρός συνεχίζει διάκοπα τις παράνομες ενέργειές του για 6η μέρα στη θαλάσσια περιοχή που ευθύνεται από τη Χερσόνησο της Καρπασίας μέχρι και την Αμόχωστο, πραγματοποιώντας σε επανάληψη την ίδια ακριβώς πορεία και προκαλώντας ερωτηματικά κατά πόσον στην πραγματικότητα πραγματοποιεί έρευνες. Την ίδια ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είπαμε, άρχισε τις σεισμογραφικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τα οικόπεδα 1, 6, 7, 8, 9, 11 και 12, σε αυτά τα οικόπεδα θα δραστηριοποιηθεί το Ramform Hyperion, όπως φαίνεται και στη σχετική ναύτεξ που έχει εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οφείλουμε να πούμε ότι μιλώντας στο Sigma Live, ανώτατες πηγές του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρουν ότι οι έρευνες θα ολοκληρωθούν κανονικά και χωρίς κανένα εμπόδιο, όπως ακριβώς προβλέπουν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης, και τονίζουν ότι ο ενεργειακός ρόλος της Κύπρου έχει ήδη αναβαθμιστεί. Ενώ ανώτατες στρατιωτικές πηγές από την άλλη μεριά, που έχουν άριστη γνώση των ζητημάτων αυτών και της τουρκικής προκλητικότητας, ερωτηθήσεις από το Sigma Live κατά πόσο είναι πιθανό να προκύψει εμπλοκή στις κυπριακές έρευνες εντός της ΑΟΣ, απαντούν αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο και κάνοντας λόγο για την Κύπρο που έχει στη διάθεσή της όλα τα δυνατά εργαλεία, κυρίως τα διπλωματικά, για να αποφύγει μια τέτοια εμπλοκή. Να πάμε λίγο στο Ισραήλ, γιατί προβληματισμό προκαλούν οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας της χώρας, του Σαούλ Μέριντορ, ο οποίος στάχθηκε υπέρ των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τουρκικού Μπαρμπαρός. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, δήλωσε πως κάθε έρευνα που διεξάγεται στην περιοχή μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία για να κατανοήσουμε καλύτερα την υποθαλάσσια γεωλογία, προσθέτοντας πως το Ισραήλ είναι υπέρ των τουρκικών, των αιγυπτιακών και των εξερευνήσεων της Νότιας Κύπρου, όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπε ότι θα χαρούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας και το τι κάνουμε στο Ισραήλ με τους Τούρκους φίλους μας, και αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας πως η μη επίλυσή του δεν αποτελεί εμπόδιο για μεταφορά του αγωγού από το Ισραήλ στην Τουρκία. Βέβαια, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να πάρει θέση επί του Κυπριακού, καθώς πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα εξαιτίας των εξαγωγών φυσικού αερίου. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Άρα, βλέπεις εδώ, Χρήστο Χαραλή.